Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, με τους πολίτες να θέτουν το δικό τους διακύβευμα για τις κάλπες που θα ανοίξουν αυτή την Κυριακή τόσο στους Δήμους όσο και στις περιφέρειες, με τα πολιτικά μηνύματα σε πρώτο πλάνο. Πώς βλέπετε το μέλλον μας? Γιατί είμαστε νέοι άνθρωποι και υπολογίζουμε σε πολλά. Σε αυτόν, στον οποιονδήποτε που θα εκλεγεί. Να μου πει ότι θα βάλει δικαιοσύνη, τάξη, να μην φοβόμαστε να βγαίνουμε έξω, να μην κινδυνεύουν τα παιδιά μας, πάνε στο σχολείο και δεν ξέρει μαμά θα ξαναγυρίσουν. Είναι τρομερά πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Έτσι, είναι απίστευτα. Αυτά πρέπει να λειτουργήσουν και να πάρουν αποφάσεις. Γενικά για όλη την Ελλάδα ισχύει αυτό, όχι μόνο για τον Περιφερειάρχη, και για τους βουλευτές και για τους πρωθυπουργούς, αλίμονο. Δεν πάει καλά η Ελλάδα. Εγώ αυτή είναι η γνώμη μου. Να προσέξει πολύ τι ελλείψεις έχουμε. Τι θα φτιάξει γενικώς για την περιφέρεια εδώ, της Πελοποννήσου. Για τους δρόμους, να φτιάχνουμε πλατείες. Να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, γιατί παίρνουν και αρκετά χρήματα οι περιφέρειες. Δημιουργία την πόλη. Και όχι μόνο το κέντρο να κοιτάξει και τις συνοικίες, γιατί τις έχει παραμελήσει. Να φτιάξουν την πόλη όμορφη, καθαριότητα, η πόλη να λειτουργεί και να είναι ευχαριστημένοι και οι πολίτες. Πρέπει να κάνει κάποια έργα στην περιφέρεια και να βοηθάει κάποιον κόσμο και τέτοια. Οι προσδοκίες των πολιτών μόνο μεγάλες δεν είναι. Αφορούν στα αυτονόητα και θέλουν να πιστεύουν πως κάτι μπορεί να αλλάξει. Με λίγη καλή θέληση 100% μπορούν. Και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα ως το καλύτερο. Αλλά βλέποντας. Μακάρι, πραγματικά θα είμαι η πρώτη που θα χαρώ να δω μια αχτίνα φωτός. Από οπουδήποτε και να προέρχεται αυτή η αχτίδα. Επειδή αυτός που υποστηρίζω εγώ είναι γιατρός και καλός γιατρός, ελπίζω να τα πάει καλά. Δεν θα πω όνομα, αλλά ελπίζω να τα πάει καλά. Όλοι έχουμε ευθύνη. Όλοι. Όλοι οι άνθρωποι. Και εμείς που ψηφίζουμε και αυτοί που κυβερνάνε, όλοι έχουμε ευθύνη. Δεν υπάρχει ανευθυνότητα σε κάποιον. Όλοι είμαστε στο ίδιο τσουβάρι.